Και πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι στο Πορτοχέλη, γιατί αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα φεστιβάλ γεύσεων. Και τι ωραία εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε. Η Άννα Καλογεροπούλη, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πελοποννήσου μαζί μας, αλλά και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ερμιονίδας, Αγγελική Λούμη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα και από εμάς, από το Πανέμορφο Πορτοχέλη. Μας έχετε ανοίξει την όρεξη. Τι είναι αυτά, κυρίες μου, τα καλούδια που μας έχετε προσφέρει αυτή τη στιγμή? Ενδεικτικά βλέπετε κάποια, γιατί εχθές το βράδυ στη γιορτή, στο φεστιβάλ, σε ένα περιβάλλον γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας, υποδεχτήκαμε όλους τους επισκέπτες της Ερμιονίδας, από Πορτοχέλη, από Ερμιόνη, από Νάπλιο, σε ένα μοναδικό φεστιβάλ γεύσεων, σε ένα φεστιβάλ ιστοριών και ανθρώπων και πολιτισμού. Όλος ο κόσμος ήρθε, μας θύμισε με την παρουσία του, χόρεψε, γεύτηκε τις γνήσιες τοπικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ των ξενοδοχείων, από καταξιωμένους σεφ. Τι καλούδια έχετε όμως τώρα εκεί πέρα, για να καταλάβουμε? Γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε τώρα. Δεν έχουμε ανοίξει αυτή, έχουμε ανοίξει μάτια για να καταλάβουμε. Τι καλούδια έχετε, σηκώστε να βλέπουμε εικόνα. Έχουμε πολύ ωραία μαγειρεμένα πιάτα εδώ από τους σεφ των ξενοδοχείων και έχουμε και όλα τα τοπικά μας προϊόντα, μέλι, λάδι, γκόγκες, πορτοκάλια, πολύ, πολύ ωραία πράγματα, ζυμαρικά, πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία έτσι θα τα παρουσιάζουμε σήμερα ενδεικτικά, αλλά είναι τόσο πολλά τα προϊόντα και τόσο τεράστιο το καλάθι προϊόντων αγροδιατροφής με pop προϊόντα της ευρύτερης περιοχής και αυτά πάμε να προβάλλουμε. Μπράβο. Τα προϊόντα τα οποία παράγει ο τόπος μας και να κάνουμε αυτή την περίφημη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη γαστρονομία και τον τουρισμό και να ξέρουν οι επισκέπτες, αυτά δείχνουμε στους επισκέπτες, τι πρέπει να ζητάνε όταν πηγαίνουν σε ένα τόπο. Θα ταξιδέψετε σε όλη την Πελοπόννησο, κυρία Καλογεροπούλου? Ταξιδεύουμε για δεύτερη χρονιά σε όλη την Πελοπόννησο. Πέρσι κάναμε 5 φεστιβάλ γαστρονομίας, ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στην Αρεόπολη Λακωνίας, στο Ρόνι Μεσσηνίας, στο Άστρος Κινουρίας. Να δώσουμε 10 δεύτερα και στην κυρία Λούμη πριν φύγουμε. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Την κυρία Λούμη να την ακούσουμε λίγο να πει και αυτή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε έστω και από απόσταση ένα στο Πορτοχέλη της Ερμιονίδας. Είδατε ο κόσμος μπορεί να έρθει εκεί να δοκιμάσει, να κάνει και γευσηγνωσία, να πει και τα κρασάκια του, να πούμε σε όποιον θέλει, δηλαδή να σας παρακολουθήσει και φυσικά, τη στάση που θα φυσικά κάνετε. Φυσικά, εμείς προσπαθούμε εδώ και μέσω του φεστιβάλ που έγινε χθες στο Κρανί Ερμιονίδας, να συνδέσουμε, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των ξενοδόχων, των καταστημάτων εστίασης και του πρωτογενούς τομέα, για να μπορούμε να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα της Ερμιονίδας, που είναι πάρα πολλά. Το πιο τοπικό προϊόν ποιο είναι, για να κλείσουμε? Είναι το ελαιόλαδο Κρανιδί που είναι και αυτό, και το Ρόδι Ερμιώνης. Το Ρόδι Ερμιώνης είναι εξακουστό. Και φυσικά εχθές πρωταγωνίστησε η κόκκινη γαρίδα Κοιλάδας, να ξέρετε. Κόκκινη γαρίδα Κοιλάδας, την οποία πρέπει να γευτείτε. Εδώ έχουμε δύο πιάτα από το εστιατόριο Βεράντα Ντελβίνο εδώ στο Πορτοχέλη, από τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο, το σεφ. Χθες πρωταγωνίστησε η κόκκινη γαρίδα Κοιλάδας, γιατί είναι και καλοκαιρινό. Μας ανοίξατε την όρεξη και είναι και πολύ πρωί. Κυρίες μου, να είστε καλά, να ταξιδεύετε τις γεύσεις σας. Να έρθετε όποτε θέλετε. Γεια σας, θα έρθουμε. Αμέ. Θα έρθουμε.